Θα δούμε σήμερα πώς γίνεται το μάτι της αγιογραφίας. Το μήκος του ματιού είναι πάντα μισή μύτη. Το πλάτος εδώ είναι μισό μάτι. Μου αρέσει πάντα να είναι από το σκοτάδι στο φως και ποτέ σε ζωγραφική με το μολύβι. Δεν θα κάνω το αντίθετο. Είναι όπως η αγιογραφία. Δηλαδή, από το σκοτάδι στο φως, η αγιογραφία προσθέτουμε συνέχεια φως. Και θα το δείξω στη συνέχεια ακριβώς σαν μια γρήγορη μορφή του ματιού. Την καμπύλη εδώ. Και το μάτι. Είπαμε, το μήκος του ματιού είναι μισή μύτη και το πλάτος είναι το μισό μάτι. Η ήρυτα γίνεται πάντα εδώ πέρα, το κέντρο, η κόρη του ματιού γίνεται ο ΕΔΕΣ, ποτέ στρογγυλή. Αν πάει κάτω στο κέντρο, δείχνει ένα μάτι έντονο στην έκφραση. Αν πάει κάτω, δείχνει φόβο ή έκπληξη. Το επανόφρυδο γίνεται, ξεκινάει από σχεδόν οριζόντιο, λίγο μεγαλώνει στο κέντρο και ξανακαταλήγει. Τώρα βέβαια, σαν διαδικασία που εγώ λειτουργώ είναι να χρησιμοποιώ πάντα η γόμα, τώρα παίζει το ρόλο του φωτός. Ας κάνουμε όμως μια γρήγορη μορφή να δούμε περίπου ακριβώς πώς θα δείξω ακριβώς ότι γίνεται ένα μάτι. Εμπειρικά, χωρίς να χρησιμοποιήσω όπως χρησιμοποίησα πριν τον διαβήτη για να βρω τις αποστάσεις. Και έτσι λοιπόν, όπως έχουμε το σκοτάδι, είναι σαν να έχουμε το προπλασμό, δηλαδή της αγιογραφίας, και αρχίζουμε και προσθέτουμε το σάρκωμα. Σε αυτήν τη διαδικασία εδώ, όπως είναι η σακούλα του ματιού, αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε το φως. Επαναλαμβάνω λοιπόν, το μήκος του ματιού είναι μισή μύτη σε ένα σχέδιο προσώπου. Το πλάτος του ματιού είναι μισό μάτι. Η ήρυτα του ματιού κατεβαίνει ελάχιστα κάτω από την γραμμή, την ευθεία των ματιών που θα δούμε σε άλλα μαθήματα. Και το φρύδι πηγαίνει πάντα σε μια γωνία και όχι καμπύλη. Δηλαδή δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά είναι έτσι.